Και ρουσικά σε έχει το λόγο. Πρόεδρε, έχω ζητήσει επανειλημμένα να είναι θέμα ιδεία. Το ίδιο συμβούλιο πάρε εδώ απόφαση και πρέπει να γίνει θέμα και έχει περάσει πάλι 2 μήνες, 3 μήνες και θέμα δεν έγινε. Έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε πρόβλημα με θέμα υδαταπάτα. Θα δούμε πάλι το καλοκαίρι να έχουμε πρόβλημα με τις φωτιές. Δηλαδή έχουμε την εντύπωση από τα πέρσι μέχρι σήμερα έγινε τίποτα με τις φωτιές. Θα ξαναπάρει φωτιά και το έχουμε πει και κακώς να μην τα λέμε, αλλά καμιά φορά αναγκάζομαστε να τα πούμε. Εάν φυσάει βοριάς και πάρει φωτιά από το μόλιβο, από τη σκαμιά, θα καταλήξει στο Πρωμάρ και στα Βατερά. Και αν φυσάει νοτιά και πάρει από τα Βατερά ή το Πρωμάρ, θα καταλήξει απάνω. Δεν γίνεται καμιά ουσιαστική μέρημνα. Είχαμε πει να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις το αεροδρόμιο του Πολυκήτου να εδρεύει πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό. Βλέπω λοιπόν κάτι στο Facebook, κάτι πράγμα έγινε πλακόστρωτο εκεί και δεν ξέρω και κατά πόσο και υποδομές κατά τα πλακόστρωτα υπάρχουν. Ή απλώς βάζουν τα πλακόστρωτα και από κάτω όλα τα δίκτυα είναι όπως ήταν πριν 30-40 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά θέλω να δούμε τι θα γίνει και με τον αντισεισμικό έλεγχο στα σχολιά. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Ακούγονται διάφορα, αλλά επειδή στο σεισμός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο πρέπει να απαιτήσουμε από την πολιτεία να γίνει αντισεισμικός έλεγχος στα κτίρια τα δημοτικά, κατά κύριο λόγο, αλλά και σε όλα τα κτίρια τα δημόσια που πηγαίνουν και μένουν, είναι πολυσύχναστα. Πού μας αφορά. Λοιπόν, για το αντισεισμικό θα σας πει ο Δήμαρχος σε λίγο προφανώς. Εγώ για τη ΔΕΙΑΛ τους έχω καλέσει, αγαπητέ μου Γιάννη, λοιπόν, και τον κύριο Φλόρο να έρθει και αν δεν μπορεί να έρθει ο κύριος Φλόρος να στείλει κάποιους από τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΛ, τους υψηλόβαθμους, να μας ενημερώσουν. Λοιπόν, εμείς τι να σας πούμε παραπάνω. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Λοιπόν, ο κύριος Φλόρος αρνήθηκε να έρθει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε 4 μέλη του ΔΣΣ. Στη ΔΕΙΑ. Τα 4 μέλη του ΔΣΣ λοιπόν, είναι μειοψηφία στο ΔΣΣ. Δεν έχει σημασία που είναι μειοψηφία. Τι γίνεται μέσα στη ΔΕΙΑ. Τι γίνεται. Για το ΔΕΙΑ, για τη ΔΕΙΑ θα πρέπει να με ενημερώσει η υπηρεσία της ΔΕΙΑ. Γιατί, δηλαδή όταν έχουμε 3 μέλη, 4 μέλη του ΔΣΣ στη ΔΕΙΑ δεν μπορούν να μας ενημερώσουν. Μειοψηφία είναι μέσα κύριε Σικά. Ωραία, να φωνάξουμε δηλαδή τους 3 τους δικούς μας εκεί πέρα να απολογηθούν για την υπηρεσία της ΔΕΙΑ εδώ πέρα σε εσάς. Ο κύριος Αλάνης. Γιάννη, τι ακριβώς θέλεις από τη ΔΕΙΑ. Τι θέλεις να ενημερωθεί. Γιατί δεν κάνετε ένα έγγραφο σαν παράταξη να ενημερωθείτε. Εσείς ως δημοτική παράταξη και από εκπροσωπείτε το Δήμο Στεριάλ και η υπηρεσία αυτή, συγγνώμη, η επιχείρηση αυτή, η δημοτική επιχείρηση αυτή είναι επιχείρηση διαδημοτική. Δηλαδή δεν νιώθετε την υποχρέωση ότι πρέπει κάποια στιγμή να ενημερώσετε τι γίνεται. Ναι, τι άρεσε, τι πράγμα ακριβώς. Τι προγραμματίζεται, ρε παιδί μου, για το νησί μας. Δηλαδή λέμε ότι δεν έχουμε νερό τα καλοκαίρια. Θέλουμε ανάπτυξη. Και σας έχω πει 1000 φορές. Ρωτώ, υπάρχει κανένας τομέας που θα γίνει δραστηριότητα χωρίς νερό. Θέλετε κτηνοτροφία, θέλετε γεωργία, θέλετε βιοτεχνία, θέλετε τουρισμό. Δηλαδή, άμα τυχόν αύριο μεθαύριο που μας φέρετε και τον πρέσβη του Ισραήλ για να έχουμε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και βλέπετε τα χάλια τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Πώς θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, θα γίνουν ξενοδοχεία. Ακριβώς θέλω, Γιάννη, να ρωτήσω τι ακριβώς θέλετε να μάθετε. Αυτή τη μαθήκα με την ΔΕΙΑ. Ο κύριος Ιορδάνος. Ο κύριος Ιορδάνος. Τι θέλετε. Ωραία, ζωντανής είναι. Μπορώ. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, κύριε Ιορδάνο. Εντάξει, κύριε Σικά, για τα θέματα καταρχάς Παλαιστίνης, Ισραήλ, οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, συνάδελφε κύριε Παταγία. Μισό λεπτάκι. Σε παρακαλώ, όχι ασερέ. Όχι ασερέ. Ασερέ θα τα λες εκεί που ξέρεις. Εγώ ρε δεν είμαι. Είμαι ο κύριος Ιορδάνου και συνάδελφό σας, κύριε. Και δεν θα σας απαγορεύσω. Δεν αφήσατε δεν ακούσατε τι θέλω να πω κατά. Καθορισμό κωδικών προπολογισμού οικονομικού έτου 2023 του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως δεκτικών έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Θέλετε να μας πείτε κάτι, θα μας πείτε εσείς κύριε Πάπου ή κύριος Ιορδάνου για το συγκεκριμένο, γιατί είναι επίγον το θέμα αυτό. Να μας πει ο κύριος Πάπος. Είναι αυτό το εκτός ημερησίας που ήρθε από την υπηρεσία σας ως έκτακτο, κύριος Ιορδάνου.
το έχω μπροστά μου το θέμα, αλλά μια άνευ σημασία είναι για του φακέλου που αγοράζουμε κάθε φορά. Προπληρώνονται τα ποσά και μετά πάμε για αγορά φακελών. Γιατί δεν περνάει από οικονομική αυτό. Δεν ξέρω το θέμα. Δεν το έχω μπροστά μου. Προφανώ είναι θέμα που πάει κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Για το ένταμα προπληρωμή, το οποίο θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή μετά. Μετά θα πάει αυτό. Είναι τυπικό, το έχουμε ξανακάνει, αν θυμόσαστε. Εντάξει. Εντάξει, αφορά. Δηλαδή αφορά φακέλος και γραμματός. Ακριβώς, κύριε Έσικα. Την υπηρεσία περιβάλλοντος σήμερα, τη δεύτερη φορά, δέχτηκα ένα αίτημα για εκτός ημιρησίας. Έναρξη διαδικασιών παραχώρησης δικαιωμάτων απλής χρήσης τμήματων υγειαλού και παραλίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης ουλόμενων της ανεψυχής του κοινού. Το έχουμε ξαναπάρει απόφαση στο παρελθόν επίσης. Είναι τυπικό για να μπορέσουμε να ξεκινάμε. Είναι... Έτσι είναι για τις γαλάζιες σημαίες αυτό. Εντάξει, συμφωνούμε. Ωραία. Λοιπόν, και το τρίτο, όπως οι πιο πολλοί από εσάς θα έχετε πληροφορηθεί, η αντιδήμαρχος κυρία Αφροδίτη Βατή θα είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ως εκ τούτου λοιπόν, υποχρεούται να παραιτηθεί από το νομικό πρόσωπο που έχουμε αθλητισμού, τουρισμού και πολιτισμού. Είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, πέραν της καλής επιτυχίας, οποία σας ευχόμαστε, αυτό είναι αναγκαστικό, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε για να μην μείνει ακέφαλο το νομικό, λοιπόν. Η κυρία Βατή θα βγει από το, παραιτείται από το νομικό, το Δέλτα Σίγμα του νομικού προσώπου, έτσι. Τη θέση της ως μέλος, λοιπόν, μάλλον η σύνθεση θα έχει ως εξής. Ο κύριος Αξής Ανδρέας από ένα πληρωματικό μέλος θα γίνει τακτικό. Εντάξει. Η κυρία Ιωακήμ Ζαχαρό παραμένει. Ο κύριος Αλεξίου Στράτιος παραμένει. Λοιπόν, αναπληρωματικοί θα παραμείνουν εγώ, δηλαδή η αλλαγό της Ευστράτιος, και θα πει και ο κύριος Πάπος Κωνσταντίνος και η κυρία Ασανούλα Κοκκινέλη Γιαννή. Εντάξει. Αυτό είναι τυπικό, είναι τριγύρω, και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί Πρόεδρος κατόπιν προτάσεως του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής θα είναι η κυρία Ιωακήμ Ζαχαρό, η οποία είναι κοντά στο η κυρία Βατή όλα αυτά τα χρόνια μαζί στο νομικό, και θεωρούμε ότι είναι η αρμόδια, η οποία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο τις υποθέσεις του νομικού και θα μπορέσει να τις διαχειριστεί. Φαντάζομαι Αφροδίτη δεν θα δώσει όλους το 100% στον προεκλογικό αγώνα, θα βοηθήσει λίγο και εκεί. Ναι, απλά η παρέτηση είναι προαπαιτούμενο. Είναι προαπαιτούμενο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό ζητάμε από εσάς. Λοιπόν, την έγκριση αυτό. Κανένα πρόβλημα λοιπόν από όλους. Πολύ ωραία, τελειώσαμε και με αυτά.